προσέγγιση. Θα μιλήσουμε και για εσωτερικά γινόμενα στον χώρο, που μάλλον δεν τα έχετε κάνει στο Λύκειο. Έτσι, οπότε, η αντίστοιχη κατάσταση, εδώ θα είναι 1, 2, 3, ψιζετ, ίσουμε το 0, εδώ εσωτερικό γινόμενο, θα ορίσουμε εσωτερικό γινόμενο και η αναλογία στο επίπεδο είναι η ίδια και στο χώρο. Επομένως, για να φανταστεί κάποιος το επίπεδο αυτό που ορίζει αυτή η ευθεία, είναι όλα τα διανύσματα, τα χι ψιζετ, που είναι κάθετα σε αυτό το συγκεκριμένο διάδρομο των συντελεστών. Ομοίως και εδώ, μπορεί να βοηθήσει αυτό στην προσπάθεια επίσης. Ναι. Τι είναι το εσωτερικό γινόμενο? Εσωτερικό γινόμενο προήλθε κυρίως από τις ανάγκες της φυσικής, όπου το έργος δύναμης είναι το μέτρο της δύναμης επί το μέτρο της μετατόπισης επί ένα συνημήτωνο. Αυτό μάλλον θα το έχεις ακούσει. Αυτό εκφράζει το εξής: έχουμε και η δύναμη και η μετατόπιση είναι διανυσματικά μεγέθη. Και τι είναι το εσωτερικό γινόμενο? Είναι μια διαδικασία, μια πράξη μέσα στα διανύσματα, που παίρνει δύο διανύσματα και μας δίνει έναν αριθμό. Αυτό έχει κάποιες ιδιότητες. Και με βάση τις ιδιότητες, άμα ξεχάσουμε την προέλευση, τη φυσική προέλευση, στο επίπεδο τουλάχιστον, αν έχεις δύο διανύσματα αβ εσωτερικό γινόμενο γάμα δέλτα, αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ο αριθμός αγάμα συν β δέλτα. Και έχει κάποιες ιδιότητες, μεταξύ άλλων ότι αν είναι 0, τότε γεωμετρικά αυτά τα διανύσματα είναι κάθετα. Αυτό παραπέμπει τώρα και στη φυσική, όταν είναι κάθετη προς τη μετατόπιση, έτσι, τι γίνεται με το έργο και τα λοιπά. Τώρα δεν μπορούμε να επεκταθούμε τόσο πολύ στα εσωτερικά γινόμενα, γιατί θα τα ορίσουμε αργότερα, σε οποιοδήποτε, όταν ορίσουμε τι είναι χώρος και διανυσματικός χώρος. Λοιπόν, επομένως η προσπάθειά μας είναι να καταλάβουμε αν αυτό το επίπεδο και αυτό το επίπεδο ή ταυτίζονται ή είναι παράλληλες ή όχι. Θα μείνουμε με το ερώτημα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα να σας ξεκουράσω και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, παίρνουμε τις δύο πρώτες εξισώσεις. Αγνοούμε την τρίτη για να θα πει κανείς γιατί. Να δούμε, ας υποθέσουμε ότι δεν ξέρουμε πώς να προχωρήσουμε καθόλου. Παίρνουμε τις δύο πρώτες εξισώσεις και προσπαθούμε να βρούμε τις τριάδες χψιζετ που ικανοποιούν μόνο τις δύο πρώτες εξισώσεις. Μήπως κανείς μπορεί έτσι να φανταστεί πώς θα βρούμε τις τριάδες χι ψι ζετ? Τι λες? Μπράβο. Λοιπόν, ένας τρόπος, όπως λέει ο συναδελφός σας, περίπου λέει το εξής. Ξεχνάμε την τρίτη εξίσωση. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι έχοντας αυτό το αρχικό σύστημα και έχοντας
το σκοτάδι για το πώς θα το λύσουμε και θα το πώς προχωρήσουμε, είπαμε διάφορα πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι, είπαμε τι θέλουμε. Θέλουμε το σύνολο λύσεων λάμδα των τριάδων ξ1, ξ2, ξ3 που ικανοποιούν και τις τρεις εξισώσεις. Είπαμε κάποια γεωμετρικά χαρακτηριστικά για το πώς περιμένουμε να είναι αυτό το σύνολο λύσεων. Και τώρα κάνουμε το εξής. Παίρνουμε μόνο τις δύο πρώτες εξισώσεις και ελπίζουμε να βρούμε τριάδες που ικανοποιούν μόνο τις δύο πρώτες εξισώσεις, με την ελπίδα ότι κάπως θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε βάζοντας το παιχνίδι τρίτη εξίσωση. Λοιπόν, ένα πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς είναι, παίρνοντας τις δύο εξισώσεις, να γράψει και δύο ψι με πλην 3 ζήτα, 4 χ και 5 ψι ίσον με πλην 6 ζήτα, και θεωρώντας το ζήτα σαν να είναι μία μεταβλητή, μια γνωστή μεταβλητή, βέβαια είναι οξύμορο κάπως το σχήμα, να λύσουμε τέλος πάντων το σύστημα ως προς χ και ψ. Για να κάνουμε μια προσπάθεια. Είτε με ορίζουσες, είτε με οποιοδήποτε τρόπο, ας το λύσουμε με πολύ έτσι στοιχειώδεις τρόπους. Αν πολλαπλασιάσουμε την πρώτη επί 4 και την αφαιρέσουμε από την δεύτερη, θα μας δώσει τα χ θα φύγουν και θα έχουμε πλην 8 ψι συν 5 ψι ίσον 24 ζήτα πλην 6 ζήτα. Κοιτάξτε σας παρακαλώ μήπως κάνω κάνα αριθμητικό. Πώς? Πολλαπλασιάζουμε αυτή με 4 και την αφαιρούμε από εδώ. Μισό λεπτό. Επομένως, μείον 8 ψι, μείον 8 ψι συν 5 ψι, αυτό είναι σωστό. Εδώ είναι μείον 12. 12 ζήτα. Εντάξει ρε παιδιά, όλοι κάνουμε λάθη τώρα, σιγά. Συνεπάγεται. Πολλαπλασιάσαμε, μισό λεπτό, πολλαπλασιάσαμε αυτή επί 4 και την αφαιρέσαμε από εδώ. Επομένως έφυγε το και την αφαιρέσαμε. Έφυγε το χ. Εδώ θα είναι 4 επί 2 ψι 8 ψι και όταν την αφαιρέσουμε θα πάει πλην 8 ψι. Όχι, αν κάνουμε αριθμητικό λάθος, σας παρακαλώ πολύ να μου το λέτε, έτσι. 12 ζήτα είναι 6 ζήτα, τώρα νομίζω είναι σωστό. Άρα το ψι είναι και το χ πόσο θα είναι τώρα, αν βάλουμε όπου ψι το ίσον του, θα έχουμε 4 χ πλην 10 ψ 10 ζ
Λοιπόν, τώρα μπορώ να τα σβήσω καλύτερα. Εάν είναι σωστές οι αριθμητικές πράξεις, παίρνοντας μόνο τις δύο πρώτες εξισώσεις, έχουμε